Ρομποτέκ. Η περιοχή του Αμαζονίου στη Νότια Αμερική είναι η πρώτη περιοχή που συνήλθε από την γενική επίθεση στο Ζενρέντι, η οποία είχε ρημάξει το 95% της επιφάνειας της γης. Το άγριο περιβάλλον και οι πρωτόγονες συνθήκες έχουν κάνει την επιβίωση πολύ δύσκολη. Η ζούγκλα είναι ο τόπος όπου η επιβίωση του ισχυροτέρου θέλει τα ανήμπορα θύματα να κατασπαράζονται από τα άγρια αρπακτικά. Είναι ο τέλειος τόπος για τον κύρον και την εκστρατευτική του δύναμη να ζητήσουν καταφύγιο και να διαπιστώσουν τις ζημιές που έχει υποστεί το διαστημικό του στο ρηκτό. Άρχοντα κύρον, το μόνο που μπορώ να δώσω είναι βοηθητική δύναμη. Ωραία, τουλάχιστον ανάβουν τα φώτα. Και οι κλίβανοι αντανάκλασης δεν λειτουργούν ακόμα. Όχι ακόμα, αρχηγέ. Δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσουν αν δεν φέρουμε σύντομα λίγη πρωτοκαλή έργη, αρχηγέ. Δώσε μου την κατάσταση των βασικών αντιδραστήρων. Αν μείνουμε ακόμα μερικές μέρες μπορεί να λειτουργήσουν, αλλά και πάλι η απογείωση δεν θα είναι δυνατό να γίνει. Οι βασικοί αντιδραστήρες δεν έχουν καλή απόδοση λόγω έλλειψης πρωτοκαλλιέργειας. Δεν μου φτάνει αυτό. Θέλω να λειτουργήσουν αμέσως όλα τα ανακλαστικά όπλα, εντάξει. Έχουμε επικοινωνία με όλα τα τμήματα του θωρικτού. Ναι, αρχιέ. Να ανοίξουν όλα τα κανάλια. Ξεκινάμε. Αμέσως, αρχιέ. Ακούστε με όλοι. Τα επιθετικά σμήνει να ετοιμαστούν για επίθεση. Θα κάνουμε εισβολή στο μικρονιάτο εργοστάσιο. Αντικειμενικός μας σκοπός, η μήτρα πρωτοκαλλιέργειας που είναι απαραίτητη για τον εφοδιασμό των βασικών αντιδραστήρων μας. Από αυτή τη στιγμή όλοι, επαναλαμβάνω όλοι, θα βρίσκονται στη συνεχή επιφυλακή για άμεση εξαπόληση επίθεσης. Αυτά για τώρα. Τα γεγονότα αυτής της μέρας θα βασανίζουν για πάντα τα μυαλά των μικρονιανών. Θα ξέρουν πως ο κύριος ο καταστροφέας κατάφερε να τους συντρίψει χρησιμοποιώντας τη δική τους πρωτοκαλλιέργεια. Όλοι θα προσκυνήσουν τον κύριο. Θέλει ένα τέτοιο, μαμά, σε παρακαλώ. Σίγουρα αυτό θέλεις. Εντάξει. Ορίστε. Ευχαριστώ, Ιε Βασίλη. Δοκιμάστε ένα κουλουράκι, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Θέλετε να σας πάω στην πόλη, μπείτε μέσα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καταδιοκτικά 2 και 3 ετοιμαστείτε για αλλαγή πορείας. Εντάξει. Αλλάξτε σε πορεία 945 νοτιοδυτικός τομέας. Μόλις με ειδοποίησαν από το αρχηγείο, over. Ελήφθη. Εντάξει, αρχηγέ. Ίσως αν τη ζητήσω απλώς να πιούμε ένα καφέ, ίσως θελήσει να με δει. Δεν μπορεί να μείνει για πάντα θυμωμένη μαζί μου. Ναι, αυτό θα κάνω. Σκαλέ να καλεί σμηναγό Χέις. Α? Σάμι, πού είναι σμηναγό Χέις? Δεν έχει υπηρεσία τώρα, σμηναγιά, έπηγε σπίτι της νομίζω. Μα συνήθως είναι σε αυτή τη βάρδια. Δεν ξέρω τι συνέβη, δεν παρουσιάστηκε όμως. Μάλιστα. Τελειώσαμε τώρα με τον ανατολικό τομέα. Σε λίγο επιστρέφουμε στη βάση, εντάξει. Ομάδα 38 συντήρησης πρωτοκαλλιέργειας. Παρουσιαστή είναι στην απογεννητρία επίπεδο 2. Θέλω να το δεις αυτό ή όχι. Για να δούμε. Έχουν 3 συμπυκνωτές ισχύως, 2 ανακλαστικές μηχανές, 2 μεσαία συστήματα συναρμολόγησης. Είναι φανερό. Η λίστα συνεχίζει να μου αποφεύγει. Και κοίτα. Την τελευταία φορά που χιόνισε, ήμασταν στο πάρκο μαζί με την Λίζα. Ορίστε! Ευχαριστώ, αντίο! Αντίο, στο καλό! Και στείλε και τους φίλους σου!
Λοιπόν, πώς τα πήγαμε, μπρον? Όχι πολύ καλά, μόνο δύο πουλήσαμε μέχρι τώρα. Α, μα εμένα μου είπαν ότι αυτά τα παιχνίδια πουλούνται σαν φιστίκια τώρα τα Χριστούγεννα. Για έλατε πριν τελειώσουν. Ίσως θέλει το μέρος που διαλέξαμε. Έχεις δίκιο ίσως, γιατί να μην πάμε στην άλλη πιάτσα, έχει πολλά παιδιά εκεί. Πάμε ξέρω. Στην άλλη πιάτσα. Ναι, αποκλείεται να είναι χειρότερα από εδώ. Η Μιν Μέι κάθεται σε ένα έρημο πάρκο. Ο πρόσφατος χωρισμός της από το Λιν Κάιλ, εξάδελφο και συνεργάτη της, την έχει κάνει να νιώθει θλίψη και μοναξιά. Και η χαρούμενη γιορτινή ατμόσφαιρα με τα φώτα και το χαρούμενο πλήθος δεν τη βοηθάει καθόλου να ξεχάσει. Έχει γεια, Μιν Μέι. Ο Θεός μας έχει καλά. Τι θα γίνει με μένα τώρα? Δεν θέλω να τραγουδήσω άλλο, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά τι άλλο μπορώ να κάνω? Όλοι έχουν κάποιον άνθρωπο που μπορούν να στραφούν, όλοι εκτός από μένα. Ο Ρίκ, αναρωτιέμαι τι να κάνει τώρα. Σίγουρα θα βρίσκεται σε κάποιο χριστουγεννιάτικο δείπνο. Ίσως μπορούσε να... Όχι, μάλλον δεν πρέπει. Ο Ρίκ... Να που τα κατάφερες τώρα και μας έδιωξαν και από την άλλη πιάτσα. Να κάνουμε μια προσπάθεια στο πάρκο. Υπάρχουν πολλά παιδιά στο πάρκο. Να, ένα παιδί εκεί. Εκεί είναι, στην κούνια. Αυτή είναι. Μα... Τι, ποια είναι αυτή? Αυτό δεν είναι παιδί, είναι... Η Μιν Μέι είναι! Η Μιν Μέι! Μιν Μέι! Όχι, όχι, μην παιδί! Περίμενε, Μιν Μέι, πού πας! Περίμενε, περίμενε! Δεν μας είδε! Δεν θα μας είδε, φαίνεται. Ναι, ίσως. Στο χθεσινό μας δελτίο μεταδώσαμε την είδηση ότι η διάσημη τραγουδίστρια Μιν Μέι αρρώστησε. Αλλά υπάρχουν νεότερες ειδήσεις για τη Μιν Μέι. Υπάρχει η αναφορά ότι εξαφανίστηκε. Τελευταία φορά την είδα να κάνει περίπατο χθες το απόγευμα. Οι αρχές πιστεύουν ότι η εξαφάνισή της έχει σχέση με την αποχώρηση του φίλου και συνεργάτη της Λιν Κάιλ. Για την ώρα δεν υπάρχει καμία υπόθεση. Ποιος μπορεί να είναι τέτοια ώρα? Άλλες ειδήσεις τώρα. Αναφέρθηκε ότι στο νότιο τομέα η Αθήνα διασύνη... Έρχομαι μια στιγμή! Που είχε υποστεί σοβαρές... Μήπως είναι η Λίζα? Άμπα, αυτή ακόμα θα είναι θυμωμένη μαζί μου. Α, Μιν Μέι! Γεια σου, Ρίκ. Γεια σου, Μιν Μέι. Εγώ... Μπορώ να πω? Βεβαίως, γιατί όχι? Ίσως θα έπρεπε να είχα τηλεφωνήσει πρώτα. Με συγχωρείς, Ρίκ. Δεν πιστεύω να ενοχλώ. Έλα. Οι φίλοι μου δεν είναι ανάγκη να τηλεφωνούν. Έτσι συμβαίνει. Μη κάνεις έτσι, έλα τώρα. Έλα μέσα. Στεναχωριέσαι τώρα? Για χαρά και χαιρετισμούς στο Ρίκ, εντάξει? Ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα με αυτούς τους δυο. Και στις ειδήσεις είπαν ότι έχεις εξαφανιστεί. Λοιπόν, είσαι πιο ζεστά εδώ, Ναι, σε ευχαριστώ. Το θέμα είναι ότι τα έχω βαρεθεί όλα. Βαρέθηκα πια να τρέχω από εδώ και από εκεί. Και τώρα που σκέπτομαι τη ζωή που πέρασα, θυμάμαι τα πράγματα που μου έλειψαν, αντί να νιώθω ευγνωμοσύνη για αυτά που απόκτησα. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχω αυτή την αρνητική στάση. Δεν έχω κανένα δικό μου άνθρωπο στον κόσμο για να μιλήσω. Όλοι νιώθουν άσχημα μερικές φορές, αλλά εσύ έχεις ένα ταλέντο, κάτι που πολλοί θα ήθελαν να έχουν και δεν έχουν. Δεν νομίζω ότι πρέπει να λυπάσαι έτσι τον εαυτό σου. Πρέπει να είσαι ευτυχισμένη. Έχεις τη μουσική σου, Μιν Μέι. Μα μόνο αυτό έχω. Αλλά δεν θέλω να τραγουδάω άλλο πια. Ω, Μιν Μέι, δεν πρέπει να σταματήσεις το τραγούδι. Το τραγούδι σου είναι η ζωή μου είναι ένα τραγούδι. Α, δεν μιλάς σοβαρά τώρα. Δεν μπορώ να τραγουδήσω πια, Ρίκ. Δεν καταλαβαίνω. Συνέβη τίποτα ανάμεσα σε σένα και στον Κάιλ? Όχι, Ρίκ, δεν είναι αυτό, κάθε άλλο. Δεν με νοιάζει και αν δεν τον ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Ω, μα Μιν Μέι, ήσασταν τόσο δεμένοι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό ακριβώς ήταν το πρόβλημα. Α? Ήμασταν όλη την ώρα μαζί, είτε εργαζόμασταν είτε όχι. Και αυτή η κατάσταση κυριολεκτικά μας έπνιγε. Βαρεθήκαμε να βλέπουμε ένα στο πρόσωπο του άλλου όλη την ώρα, μέρα, νύχτα. Αυτό άρχισε να με ενοχλεί, αλλά ποτέ δεν μπόρεσα να του πω αυτό που αισθανόμουν. Αυτή είναι η Μιν Μέι. Δεν έχω κανένα να με καταλαβαίνει, κάποιον που να μ' ακούει. Κανένας από τους φίλους και από τους συναδέλφους μου δεν ξέρει ποια πραγματικά είμαι. Είναι τρομερό. Βλέπεις, Ρίκ, βλέπεις. Εσύ είσαι ο μόνος που πραγματικά νοιάζεται. Γι' αυτό ήρθα σε σένα. Σε παρακαλώ, άσε με να μείνω. Ξέρω ότι σε βάζω σε μπελάδες, αλλά θα δέξω, είμαι εμπόδιο. Δεν έχω κανέναν άλλο να πάω. Σε παρακαλώ, Ρίκ. Εντάξει, δεν έχω αντίρρηση. Αν αυτό νομίζεις θα σε βοηθήσει. Στα αλήθεια συμβαίνει αυτό. Α,
συμβαίνει, κοπέλα μου? Δεν νιώθεις καλά, μήπως? Καλά είμαι, φύγε και άσε με ήσυχη. Τι ευγένεια. Δεν μπορούμε. Σε παρατελείς. Αυτό είναι. Πρέπει να πιω ένα ποτήρι στη μνήμη του Ρόι. Και ξέρω που θα ήθελε εκείνος να το κάνω αυτό. Καλώς την επισμήνα εγώ, το συνηθισμένο. Γεια σου, Τζον. Λέω να πιω κάτι δυνατό απόψε. Βεβαίως. Να σου ετοιμάσω αμέσως κάτι πιο δυνατό. Νομίζω ότι έχεις πια αρκετά. Μην ξεχνάς ότι οδηγείς κιόλας, ε. Μα τι κάνει εδώ η Λίζα? Νόμιζα πως πήγε στο Ρίκ. Ω, Λίζα. Και ενώ η Λίζα προσπαθεί να πνίξει τη θλίψη της, η Μιν Μέι προσπαθεί να νιώσει σιγουριά στο σπίτι του Ρίκ. Πού είμαι? Δεν είναι το δωμάτιό μου αυτό? Α, ναι, α, ναι, είμαι στο σπίτι του Ρίκ. Ίσως το παρακάνω. Ο Ρίκ έχει δίκιο. Έχω αρχίσει να λυπάμαι τον εαυτό μου. Είναι τόσο άβολα εκεί στον καναπέ που κοιμάται. Ελπίζω να μην κρυώσει. Θα τον σκεπάσω καλύτερα. Σε ευχαριστώ, Ρίκ. Καληνύχτα. Νωρίς το πρωί των Χριστουγέννων, μέρα χαράς και ευτυχίας για τα παιδιά και τις οικογένειές τους όλο τον κόσμο, αλλά και τις Μινεό Χέις, είναι μια μέρα σαν τις άλλες. Η Λίζα δεν πάβει να σκέφτεται τα προσωπικά της προβλήματα, δεν πάβει να βλέπει τη Μιν Μέι να βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Ρίκ. Γιατί δεν εγκαταλείπεις την προσπάθεια στον πάρει, Μιν Μέι? Αν δεν νιώθετε καλά, μπορώ να ειδοποιήσω αμέσως το αρχηγείο και να σας πάω πίσω στο σπίτι σας. Όχι, εντάξει, είμαι, δεν έχω τίποτα. Εντάξει. Ήταν ανάγκη να γυρίσει πίσω η Μιν Μέι. Και γιατί τώρα? Σιγά, μπορεί να μας ακούνε. Ας είναι, δεν πρέπει να πιστεύεις όλα όσα ακούς. Και εσύ το ίδιο ακριβώς τα έκανες, αν ήθελες να τον ξεχάσεις. Δεν το πιστεύω. Η Λίζα δεν είναι άνθρωπος που θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Φυσικά, αλλά δεν είναι τόσο τέλεια όσο εσύ. Πολύ αστείο αυτό, Κιν. Πρέπει να το παραδεχτώ, αυτή είναι η ζωή. Να. Καλός μισθός, λίγες ώρες, εύκολη δουλειά, πολύ ωραία. Τι είναι αυτό! Βοήθεια! Βοήθεια, βοήθεια! Βοήθεια! Μα τι συμβαίνει, γιατί έχουμε πάρτι? Μα δεν σου είπε κανείς για το χριστουγεννιάτικο πάρτι. Είναι για το προσωπικό της γέφυρας. Θα γιορτάσουμε όλοι μαζί απόψε. Γιατί δεν καλείς το Ρίκ, είμαι σίγουρη ότι θα θέλει να σε συνοδεύσει. Α, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να έρθει. Μα γιατί, σήμερα δεν έχει υπηρεσία? Κλείστηκε στο σπίτι του, είναι κρυωμένος. Βάσει ασφαλείας εδάφους, δυνάμεις των ζωντέων χτύπησαν τη βιομηχανική ζώνη. Επίκουσα κλίση προς όλους τους τομείς. Συναγερμός, συναγερμός, επαναλαμβάνω. Συναγερμός για όλες τις μονάδες Βάριτεκ. Πράσινος μήνος κατευθύνεται αμέσως προς τη βιομηχανική ζώνη. Συναγερμός. Γκράλ, τι κάνει, συνέχεια διαγράφουμε κύκλους. Η πρωτοκαλλιέργεια πρέπει να είναι κάπου εδώ. Άκου, Γκρέλ, η ανικανότητά σου μπορεί να σου στοιχίσει τη ζωή, να τη βρεις αμέσως! Προς όλους τους πολίτες, η περιοχή πρέπει να εκενωθεί αμέσως. Επαναλαμβάνω, η περιοχή πρέπει να εκενωθεί αμέσως. Οι πολίτες δεν κερδίζουν τις επικαταθήκες. Όλοι οι πολίτες θα τρέξουν στα καταφύγια. Είναι σαν να μην κάνουν επίθεση. Δείχνουν σαν να ψάχνουν να βρουν κάτι, δεν καταλαβαίνω. Πολύ σωστά, κύριε Νάβαρ, και αν ήταν μια συνηθισμένη επίθεση θα είχαν ήδη στραφεί προς τους στρατιωτικούς στόχους. Εγώ νομίζω ότι ο Κύρον ήρθε εδώ για να βρει την πρωτοκαλλιέργεια που χρειάζεται για να επισκευάσει το διαστημικό του θωρυκτό. Τότε έχει να συγκεντρώσουμε όλη την άμυνά μας. Θαυμάσια, κύριε Νάβαρ. Ενημέρωσε τα καταδιοκτικά. Μάλιστα, κύριε Νάβαρχε, όλα τα καταδιοκτικά Βάριτεκ να προχωρήσουμε στον τομέα 1. Πιστεύετε ότι ο πρώτος στόχος του Ζεντραέντι είναι το κτίριο αποθήκευσης της πρωτοκαλλιέργειας? Πρέπει να προστατεύσουμε αυτό το κτίριο πάση θυσία. Επαναλαμβάνω, πάση θυσία.
Οι μικρονιανοί είναι καλύτερα προετοιμασμένοι από όσο είχα προβλέψει. Επιτέλους μάχη! Αυτοί οι μικρονιανοί δεν τα βγάζουν πέρα μαζί μου. Τα μαχητικά έτοιμα. Τώρα! Πρόσεχε στα πλάγια, Μαξ! Αυτή είναι η Μύρια! Έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Πιστεύετε ότι η επίθεση στο Ζεβραέτη συγκεντρώνονται στη βιομηχανική ζώνη τομέα 1. Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία ακόμα, αλλά αναμένονται βαρύτατες απώλειες. Την αντεπίθεση διευθύνει ο ίδιος ο ναύαγος Global, ο οποίος προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση. Αυτός είναι ο δικός μου τομέας, μα γιατί δεν ειδοποιήθηκα. Η Λίσσα ξέρει που να με βρει και πρέπει να είναι στη γέφυρα τώρα. Μην ανησυχείς, θα γυρίσω γρήγορα, Ρικ! Αν πάθεις τίποτα, δεν ξέρω τι θα κάνω. Σε παρακαλώ, θέλω να μου ορκιστείς πως θα προσέχεις. Επιτέλους. Η μήτρα αποθήκευσης της πρωτοκαλλιέργειας. Μαρέλ, κάλυψε τα πλευρά μου. Μάλιστα. Χτυπήστε τους τώρα! Και τώρα οι τελευταίες ειδήσεις. Κλιμακώνονται οι συγκρούσεις που συγκλονίζουν τη βιομηχανική περιοχή. Οι μέχρι τώρα σημείες υπολογίζονται σε αρκετά εκατομμύρια δολάρια. Οι απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό είναι επίσης μεγάλες. Πάνω από 25 πιλότοι φωνεύτηκαν ή αγνοείται η τύχη τους. Πολύ ωραία. Ετοιμαστείτε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα. Μάλιστα, αρχηγέ. Όλα τα μαχητικά επιστρέφουν στη βάση. Ξεφεύγουν προς τα νοτιοδυτικά, Ρικ. Έρχονται κατά πάνω σου. Εντάξει, ετοιμαστείτε να αποκλείσετε τον δρόμο διαφυγής τους στον τομέα Α. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να ξεφύγουμε με την πρωτοκαλλιέργεια. Μύρια, Μαξ, εδώ. Μύρια, μ' ακούς. Εντάξει, Μαξ, ακούω πολύ καθαρά. Τι συμβαίνει? Άσχημα τα πράγματα εδώ κάτω. Γυρίζω πίσω. Χρειάζονται βοήθεια. Η ναυαρχίδα προσγειώνεται μες στην πόλη. Όλα τα μαχητικά πίσω στο πλοίο, γρήγορα! Προσοχή, μικρονιανοί. Σας μιλάει ο κύριος ο καταστροφέας. Θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς τους ανθρώπους της γης καλά Χριστούγεννα και σας στέλνω και τις θερμές ευχές του Αϊ-Βασίλη. Εύχομαι πάντα αυτές οι ηλίθιες γιορτές σας να είναι φωτεινές σαν αυτήν εδώ. Ακούστε με, πρέπει να πάμε πίσω να σβήσουμε αυτές τις φωτιές. Μαξ, μ' ακούς, Μαξ. Εντάξει, Ρίκ. Το σμήνος του Ρικ εγκαταλείπει την καταδίωξη του κύρου και σπέδει να σώσει ό,τι έχει απομείνει από τη φλεγόμενη πόλη. Με τις βόμβες αναχέτησης πυρός που ρίχνουν, καταφέρουν τελικά να θέσουν υπό έλεγχο τη φοβερή κόλαση της φωτιάς. Και μέσα στη νύχτα το σμήνος δεν πολεμάει μόνο με τις φλόγες, αλλά και προσπαθεί να ενώσει τις οικογένειες που έχουν τώρα σκορπιστεί μετά τη σαρωτική επίθεση του κύρου. Καθώς οι φλόγες αρχίζουν να σβήνουν σε όλη την πόλη, οι άνθρωποι δεν σκέφτονται πια τα Χριστούγεννα. Απλώς ευχαριστούν τον Θεό που είναι ακόμα ζωντανοί. 6 ώρες πέρασαν μετά την πρώτη επίθεση κατά της βιομηχανικής ζώνης από τις δυνάμεις του κύρου. Όλες οι μάχες έχουν σταματήσει τώρα και στα νοσοκομεία συνεχίζουν να προσκομίζουν τους νεκρούς και τους τραυματίες. Ελπίζω να είναι καλά. Thank you.
Μίλησα με τη Βανέσα. Μου λέει ότι εσύ είπες ότι ήμουν άρρωστος στο κρεβάτι. Αυτό ήταν ψέμα, Λίζα. Έπρεπε να είχα ειδοποιηθεί αμέσως από την πρώτη στιγμή της επίθεσης. Θα πρέπει να είσαι πιο διακριτικός όταν φιλοξενείς κόσμο στο σπίτι σου. Ήρθα να σε δω χθες το βράδυ και η πόρτα σου ήταν ανοιχτή. Τα ξέρω όλα για τη Μιν Μέη. Σε παρακαλώ, γυρνά πίσω γερός, Ρικ. Ω, Ρικ, εσύ είσαι. Ω, δόξα σε ο Θεός. Γεια σου, Μνημή. Ω, μα τι έπαθες τώρα. Ω, με συγχωρείς. Ει, στο είπε ότι θα γύριζα. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Επιστρέφω αμέσως, πάω να πλύνω το πρόσωπό μου. Σίγουρα έχω τα χάλια μου. Τι είναι αυτό? Ετοίμασε χριστουγεννιάτικο δείπνο. Και γλυκό επίσης. Μα είναι θαύμα. Για σένα το ετοίμασα. Γλυκέ μου, Ρικ. Ανησύχησα τόσο πολύ. Δεν σκέφτηκες ποτέ να παραιτηθείς από τη θέση σου στις αμυντικές δυνάμεις? Σε παρακαλώ να το σκεφτείς, γιατί δεν θέλω να σε χάσω ποτέ, Ρικ. Ποτέ πια. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά, Ρικ. Μακάρι να γιορτάζαμε πάντα έτσι, Μιν Μέη. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και καληνύχτα. Η σκιά της επικείμενης καταστροφής έχει σταθεί πάνω από το πλήρωμα του SDF1. Δεν υπάρχει ακόμα πραγματική απειλή, αλλά υπάρχει αυτό που μερικοί αποκαλούν ηρεμία πριν την καταιγίδα. Πάρ' το απόφαση, τον έχασες. Ο Ρο είχε δίκιο. Όταν το ρομποτέκ μπει μέσα στο αίμα σου, δεν βγαίνει ποτέ από εκεί.
Γιατί είναι τόσο σκεφτικός? Μα τι σκέφτεσαι, Ρικ? Τίποτα το ιδιαίτερο. Τι θα έλεγες αν εσύ έφευγες από την αεροπορία και αν εγώ εγκατέλειπα το τραγούδι? Θέλω να πω, θα μπορούσαμε κι εμείς να ζήσουμε σαν κανονικοί άνθρωποι. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε. Μα γιατί όχι? Υπάρχουν τόσο όμορφα πράγματα στη ζωή και εμείς τα χάνουμε όλα. Μα οι άνθρωποι περιμένουν τόσα πολλά από εμάς, Μίνι Μέι. Από μένα περιμένουν να τους προστατεύω και από σένα περιμένουν έμπνευση και ελπίδα. Είναι τόσο αστεία η ζωή, έτσι. Τίποτε δεν έγινε όπως νόμιζα εγώ. Όταν πρωτογνωριστήκαμε, πίστεψα ότι όλα τα ρομαντικά μου όνειρα άρχισαν να ζωντανεύουν. Και πράγματι μερικά από αυτά τα όνειρα ξαναζωντάνεψαν. Αλλά όχι το όνειρο που είχα για σένα και για μένα. Ο Ρικ, υπάρχει ακόμα καιρός. Ας παντρευτούμε. Να παντρευτούμε, Μην Μέι. Τέλος πάντων, σκέψου το λίγο, σε παρακαλώ. Ναι, αυτό θα κάνω. Θα το σκεφτώ. Στη ζούγκλα του Αμαζονίου μια καινούργια απειλή γεννιέται. Η πρώτη μεγάλη απειλή μετά το ολοκαύτωμα του Ζεντραέντι. Μια καινούργια απειλή παραμονεύει. Το αχρηστευμένο μαχητικό θορυκτό του Κύρων, το τελευταίο από το στόλο του Ζεντραέντι, σιγά σιγά αποκαθίσταται. Παίρνει καινούργια δύναμη χάρη στα αποθέματα πρωτοκαλλιέργειες που κατάφερε να κλέψει ο δαιμόνιος κυβερνήτης του. Όλες οι είσοδοι ενέργειες πάνω στο κανονικό επίπεδο, αρχηγέ. Ελέγξτε τους κλίβανους ανάκλασης. Η κλίβανη ανάκλαση σταθερή, αρχηγέ. Έχουμε πλήρη δύναμη τώρα, είμαστε έτοιμοι. Ωραία, φεύγουμε αμέσως για να πάμε με τους άρχοντες Ρομπότεκ. Αλλά πριν φύγω από τη γη, θέλω να καταστρέψω το SDF1! Δεν μιλάς σοβαρά τώρα! Τι να καταστρέψεις! Η κλίβανη λειτουργών! Προγραμματίζω διαδικασία ανύψωσης! Καθώς η πρωτοκαλλιέργεια κυκλοφορεί μέσα στο σύστημά του, το από καιρό αχρηστευμένο θορυκτό αρχίζει να παίρνει ζωή. Έξω το έδαφος τριματίζεται και υποχωρεί, νικημένο από τον τεχνητό σεισμό που προκαλεί η εξωγήινη δύναμη. Κι έτσι το διαστημικό θορυκτό με φοβερή δύναμη ελευθερώνεται από τη γη που το κρατούσε εχμάλωτο. Ο μανιακός Κύρων είναι πάλι ελεύθερος και οπλισμένος, έτοιμος για εκδίκηση και καταστροφή. Χωρίς να έχει ιδέα από αυτά τα απειλητικά γεγονότα, η Λίζα στενοχωριέται ακόμα και για το δικό της προσωπικό δράμα. Λίζα! Τι είναι? Μα τι κάνεις εδώ, πες μου! Τίποτα το ιδιαίτερο. Ο ναύαρχος Global με έστειλε ένα ευρώ. Μα γιατί δεν είσαι στη γέφυρα? Ήθελα να μείνω μόνη. Σκέφτομαι να παραιτηθώ, ξέρεις. Ω, σίγουρα μου κάνεις πλάκα. Όχι, μιλάω σοβαρά, Κλόντια. Δεν μπορώ να αντέξω άλλο αυτά. Ο στρατός, ο Ρικ. Ω, Λίζα. Θα τα παρατήσω όλα. Δεν είμαι τόσο σκληρή όσο νομίζουν όλοι. Αυτό είναι όλο. Έλα τώρα, Λίζα. Ποιον πας να κοροϊδέψεις, τον εαυτό σου? Τι? Πάψε να λες ανοησίες. Δεν είσαι κανένα κοριτσάκι. Είσαι στρατιωτικός. Γεννημένη, αναφρεμένη, εκπαιδευμένη στρατιωτικός. Και δεν είσαι φοβητσιάρα για να εγκαταλείψεις χωρίς να αγωνιστείς. Δεν υπάρχει λόγος να αγωνιστώ. Αν ο Ρικ προτιμάει τη Μιν Μέι και όχι εμένα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μα ο στρατός είναι η ζωή σου, Λίζα. Δεν μιλάς σοβαρά τώρα. Δεν μπορείς να εγκαταλείψεις την καριέρα σου. Ναι, μπορώ. Πρέπει να φύγω. Να το βάλεις στα πόδια. Δεν μπορώ να δουλεύω μαζί με τον Ρικ και να τον βλέπω κάθε μέρα να φεύγει για να πάει να βρει τη Μιν Μέι. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Ναι. Πάνω στο ήσυχο για την ώρα SDF1 μια μοναχική φιγούρα περιμένει. Πρόκειται να πάρει μια απόφαση που θα επηρεάσει πολύ το μέλλον της Λίζας, αλλά και το μέλλον όλης της ανθρωπότητας. Ναι, ποιος είναι? Σμιναγός Χέις, κύριε Ναύαρχε. Η επισμιναγός Γκραντ είπε ότι με θέλετε να με δείτε. Ναι, σε θέλω, Λίζα. Σε κάλεσα για να σε ενημερώσω για τη νέα σου αποστολή. Λυπάμαι, κύριε Ναύαρχε, αλλά δεν πρόκειται να αναλάβω καμιά αποστολή. Και γιατί δεν μπορείς? Κύριε Ναύαρχε, αποφάσισα να παραιτηθώ. Στην ψυχική κατάσταση που βρίσκομαι δεν μπορώ να προσφέρω καμιά υπηρεσία. Λες ανοησίες τώρα, Σμιναγέ. Δεν μπορείς να παραμελήσεις το καθήκον σου εξαιτίας κάποιου ανόητου ειδήλιου. Καιρός είναι να λογικευτείς, γιατί τώρα σε χρειάζομαι περισσότερο παρά ποτέ, Λίζα. Δηλαδή το ξέρετε? Φυσικά, έχω μάτια. Και βέβαια ήξερα για σένα και τον Σμιναγό Χάντερ. Καταλαβαίνω πόσο ανόητη είμαι. Και βέβαια το καθήκον έρχεται πρώτα, κύριε Ναύαρχε. Ποια είναι η αποστολή μου? Ωραία. Μόλις τέλειωσε η κατασκευή ενός νέου μαχητικού διαστημικού θορυκτού και θέλω να το αναλάβεις εσύ. Πώς? Εγώ κυβερνήτης? Είσαι η πιο πεπειραμένη και πιο ικανή αξιωματικός όλη τη διοίκησή μας. Φυσικό ήταν να επιλέξουμε εσένα. Αλλά είναι μια μακροχρόνια αποστολή. Καταλαβαίνω, κύριε Ναύαρχε. Δέχομαι την αποστολή. Ευχαριστώ, Σμιναγέ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ναύαρχε. Για έλα εδώ, Σμιναγέ. Θέλω να το δεις αυτό. Τι απίστευτο θέαμα. Ναι, η γη μας είναι ένας πανέμορφος πλανήτης. Είναι λυπηρό που ήμασταν αναγκασμένοι να την εγκαταλείψουμε σε λίγο. Να την εγκαταλείψουμε, τι εννοείτε, κύριε Ναύαρχε? Γι' αυτό και κατασκευάστηκε το καινούριο πλοίο. Ήρθε η ώρα για την ανθρωπότητα να εγκαταλείψει το λίκνο της και να προχωρήσει για να αναζητήσει τη θέση της μέσα στο μακρινό διάστημα. Μα, κύριε. Αυτή είναι η αποστολή μας, Μιναγέ. Να ακολουθήσουμε τα ίχνη των δυνάμεων Ρομποτέκ στο έξω διάστημα, να προσπαθήσουμε να βρούμε τον πλανήτη πατρίδα τους. Η επιβίωση της ανθρωπότητας εξαρτάται από εμάς.
Η ανθρώπινη φυλή μάλλον δεν θα μπορέσει να επιβιώσει σε ένα ολοκαύτωμα σαν το τελευταίο. Μα το αμυντικό μας σύστημα έχει βελτιωθεί κατά πολύ και τα καταφέραμε αρκετά καλά αφού νικήσαμε τους Ζεντραέντ. Για την ώρα ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Σμιναγέ, οι δυνάμεις ρομποτέ γυρίζουν γρήγορα στον πατρικό τους κόσμο για ενισχύσεις. Και να είσαι σίγουροι πως όταν γυρίσουν δεν θα είμαστε πια σε θέση να τους αντιμετωπίσουμε. Ακόμα και τα πιο τελειοποιημένα αμυντικά μας συστήματα θα είναι άχρηστα μπροστά στην πολεμική τους ρομποτεχνολογία. Θέλουν να καταστρέψουν τη γη και να γυρίσουν ίσχυοι στον κόσμο τους. Και γι' αυτό θέλω, Λίζα, να σιγουρευτώ ότι το επόμενο πεδίο μάχης θα είναι στο δικό τους πλανήτη. Πού είναι όμως? Θα τον βρούμε και θα δώσουμε ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο καταστρέφοντας την ικανότητά τους να κάνουν πόλεμο. Θα φύγουμε αύριο. Θα είμαι έτοιμη, κύριε Ναύαρχε. Ο Ναύαρχος Κλόμπαλ συνεχίζει να συζητάει τα σχέδιά του με τη Λίζα χωρίς καν να υποπτεύεται ότι σε πολύ λίγο χρόνο το SDF1 θα εμπλακεί σε μια πάλι ζωής και θανάτου με το μαχητικό θορυκτό του Κύρον που πλησιάζει. Ωραία, σε λίγο θα είμαστε σε απόσταση βολής. Ούτε καν θα καταλάβουν τι τους χτύπησε. Σε λίγο το SDF1 δεν θα είναι παρά μια υποσημείωση στο βιβλίο της ιστορίας των Ζεντραέντ. Πώς είναι δυνατόν να σταματήσω να πετάω, ακόμα και για χάρη της Μινιμέη? Δεν καταλαβαίνει η Μινιμέη. Είναι όμορφη και γλυκιά και θα γινόταν μια θαυμάσια σύζυγος. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ τώρα να νοικοκυρευθώ. Το SDF1 χρειάζεται μέχρι και τον τελευταίο πιλότο. Δεν μπορώ να παραιτηθώ. Η Λίζα θα καταλάβαινε. Είμαι σίγουρος πως σκέφτεται όπως και εγώ. Ρικ, δεν άκουσες το κουδούνι? Ποιος να είναι άραγε? Λίζα, Σμιναγέ, θέλω να πω. Γεια σου, Λίζα. Ήρθα για να σας πω αντίο. Ξέρεις, μόλις έλαβα καινούργιες διαταγές. Φεύγω αύριο για το μακρινό διάστημα. Τι? Είναι αλήθεια, είναι απίστευτο. Ο Ναύαρχος Κλόμπαλ που ανέθεσε τη δίκηση ενός νέου διαστημικού θορυκτού. Δεν είναι θαυμάσιο αυτό? Είναι κάτι σαν όνειρο που βγαίνει αληθινό. Έγινε κυβερνήτης επιτέλους. Δεν χαίρεσαι για μένα, Ρικ? Μα πότε φεύγεις? Αύριο. Η αποστολή μου είναι να προσπαθήσω να βρω την πατρίδα των αρχόντων ρομποτέκ όπου κι αν είναι. Ο Ναύαρχος Γκλόμπαλ ελπίζει ότι θα μπορέσουμε να ανακαλύψουμε την πηγή της ρομποτεχνολογίας. Αν τα καταφέρουμε, θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε αμυντικά συστήματα που θα είναι άτρωτα σε μελλοντικές επιθέσεις στο Ζεντραέντι ή και οποιονδήποτε άλλον. Φυσικά αυτό δεν θα είναι καθόλου εύκολο και όλοι μας ξέρουμε ότι αυτή η αποστολή θα μας κρατήσει πολλά χρόνια στο μακρινό διάστημα. Δεν έχω καμιά αυταπάτη γι' αυτό. Ξέρω ακόμα και ότι ίσως δεν θα επιστρέψω ποτέ πια. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχεις, Λίζα. Σε ευχαριστώ. Αντίο τώρα. Ήταν τιμή για μένα που σε γνώρισα, Μιν Μέη. Σε ευχαριστώ. Το πιστεύω αυτό. Η μουσική σου ήταν έμπνευση για όλους μας, Μιν Μέη. Ελπίζω ότι θα είστε ευτυχισμένοι με το Ρικ. Ευχαριστώ, Λίζα. Και τώρα, Ρικ, ένα άλλο πράγμα που θέλω να σου πω. Σ' αγαπώ. Πάντα σ' αγαπούσα και πάντα θα σ' αγαπώ. Πάντα. Ω, Λίζα. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με, Μιν Μέη. Αλλά ίσως πια δεν τον ξαναδώ ποτέ και έπρεπε να του το πω. Καταλαβαίνω. Σε παρακαλώ να τον προσέχεις. Αντίο, Ρικ. Λίζα, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, εγώ... Καλή τύχη, Μιναγέ Χέις, ο Θεός μαζί σου. Ευχαριστώ. Πρέπει να φύγω τώρα, το πληρωμά μου με περιμένει. Αντίο. Στάσου μια στιγμή, Λίζα. Περίμενε, δεν μπορείς να φύγεις. Κι εγώ τι θα γίνω μόνη? Έχεις ήδη προσφέρει αρκετά στην υπηρεσία σου. Πώς είναι δυνατόν να σκέφτεσαι να γυρίσεις πίσω στο διάστημα? Αφού με έχουν ανάγκη. Κι εγώ σε έχω ανάγκη. Τι είναι αυτό? Δεν είναι δυνατόν, δεχόμαστε επίθεση. Μην μένει, κάτω, γρήγορα. Η ύπουλη επίθεση του διαστημικού θορυκτού του Κύρων βρήκε τελείως απροετοίμαστο το αμυντικό σύστημα της γης. Λίζα, Λίζα, πού είσαι? Τι έγινε, Ρικ? Γυρνά πίσω, Ρικ. Ο Κύρον εξαπέλυσε την τελευταία του επίθεση κατά της γης πριν επιστρέψει στο μακρινό διάστημα. Λίζα! Λίζα! Πού είσαι? Όχι! Λίζα! Λίζα! Όχι! Δεν έχω τίποτα. Ηρέμησε τώρα, Λίζα. Ήταν τόσο ξαφνικό, μα τι συμβαίνει? Δεχόμαστε επίθεση. Μάλλον όπλα το Ζεντραέντι είναι. Δηλαδή έχουν στείλει ενισχύσεις? Όχι. Δεν νομίζω ότι είναι ενισχύσεις, μόνο ένα πλοίο είναι. Πρέπει να γυρίσω πίσω στο SDF1. Περίμενε, δεν θα πας πουθενά, είσαι πολύ αδύναμη. Θα σε φροντίσω εγώ, Λίζα, γιατί σ' αγαπώ. Τι είπες, Ρικ, μήπως ονειρεύομαι? Ο Ρικ, δόξα τω Θεώ, είσαι καλά. Έλα, πρέπει να πάμε γρήγορα στο καταφύγιο. Σε παρακαλώ, Ρικ, δεν μπορείς να μ' αφήσεις έτσι, Ρικ, σε παρακαλώ.
μου, Μιν Μέι. Ο Ρικ και εγώ είμαστε στρατιώτες και πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Το ξέρω αυτό, αλλά... Άκου! Αν τον αγαπάς πραγματικά, άστον να φύγει τώρα. Τι? Είναι πιλότος. Αυτή είναι η ζωή του. Ζωή, τι λες εσύ αυτή? Πόλεμος, καταστροφή, μία μάχη μετά την άλλη, ώσπου να καταστραφούν τα πάντα. Προσπαθούμε να δώσουμε ένα τέλος όλα αυτά, Μιν Μέι. Μισούμε τον πόλεμο όσο και εσύ, Μιν Μέι. Πολεμάμε για να εξασφαλίσουμε στο μέλλον της ανθρωπότητας την ειρήνη. Δεν υπάρχει κανένα μέλλον. Πρέπει να φύγουμε, Ρικ. Δεν μπορώ. Μην με, άσε με σε παρακαλώ. Αφού δεν κατάλαβες ακόμα μετά από όλα αυτά που σου είπαμε, δεν πρόκειται να καταλάβεις ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Δεν καταλαβαίνω. Πώς μπορείς και μου το κάνεις αυτό αφού με αγαπάς? Δεν θα σε αφήσω να φύγεις, όχι! Μιμέι, σταμάτα! Θέλω κι εγώ μια ζωή όπως κι εσύ, όπως όλοι οι άνθρωποι! Τότε γιατί? Δεν μπορώ να σκέφτομαι τον εαυτό μου τώρα, όχι όταν κινδυνεύει το μέλλον όλης της ανθρωπότητας! Όχι, Ρικ, σε παρακαλώ! Μιμέι, άφησέ με, σύντα! Μια μέρα θα καταλάβεις, Μιμέι! Μια μέρα θα καταλάβεις! Να καταλάβω, ποτέ δεν θα καταλάβω! Ο Ρικ! Όχι, μη με καθίσεις, Ρικ, Εντάξει, Βανέσα, εδώ είμαι, δώσε μου μια σύντομη αναφορά. Είναι μόνο ένα διαστημικό θορυκτό, 10 μοίρες νοτιοδυτικά, παρούσα θέση 27 μίλια, αλλά πλησιάζει ολοταχώς. Το SDF1 μπαίνει τώρα στο πυρηνικές μας αυγή. Το βασικό πυροβόλο έτοιμο και περιμένει. Άξιζε τον κόπο που περίμενα για αυτή την εκδίκηση. Ο ναύαρχος Κλόμπαρ θα εύχεται να μην είχε ακούσει ποτέ για μένα. Το εχθρικό πλοίο πλησιάζει ολοταχώς. Τι θα κάνουμε τώρα, πως μήναγε? Έχω ενδείξεις υψηλών επιπέδων ακτινοβολίας. Βανέσα! Ακτινοβολούς, μήναγε! Το SDF1 δέχτηκε άμεσο πλήγμα. Η επικοινωνία διακόπηκε. Ναι. Άσχημα τα πράγματα. Ναι, πολύ άσχημα είναι. Κύριε Σμιναγέ, μας ακούς? Πέφτουν. Εμπρός, SDF1, μ' ακούς? Απάντησέ μου. Λίζα! Σμιναγέ, Χέις! Λίζα, εδώ Ρίκ, απάντησέ μου. Θα μου το πληρώσουν αυτό. Οι πυροσβεστικές ομάδες στα επίπεδα από 4 μέχρι 20! Όλοι οι γιατροί στους σταθμούς πρώτης ανάγκης 10, 14 και 30! Όλοι οι νικητές τμήματων έτοιμαστος να βρίσκουν! Όλοι οι σωματοκίνητες λειτουργεί, το χειριστήριο δεν υπακούει, δεν ωφελείς, Μίναγε, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο! Κάνουμε ενέργεια, Μίναγε! Θα πρέπει να εγκαταλείψουμε αμέσως το πλοίο! Σκέψου, τι θα έκανε ο ναύαρχος Γκλόμπαλ σε μια τέτοια στιγμή? Βέβαια! Ο ναύαρχος Γκλόμπαλ! Εμπρός, γρήγορα! Πού πάει? Άσε τις ερωτήσεις τώρα, ακολούθησέ την! Καλωσορίσατε, κυρίες. Γιατί αργήσατε τόσο? Ελάτε στις θέσεις σας τώρα. Η Κλόντια και ο ναύαρχος Γκλόμπαλ. Τι στέκεστε εκεί, λοιπόν? Έχουμε μια δουλειά να κάνουμε. Δηλαδή, μπορεί ακόμα και πετάει το πλοίο? Να σας πω, μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να το μάθουμε αυτό. Ναι, τι γίνεται με τα όπλα, κύριε ναύαρχε, θα λειτουργήσουν? Πρέπει να λειτουργήσουν, εφόσον αντέχει το απόθεμα ενέργειας. Και το βασικό πυροβόλο, αρχηγέ? Έχει αρκετή ενέργεια για μια μονοβολή, γι' αυτό πρέπει να σιγουρευτούμε πως δεν θα στοχίσει. Σε δεν συμμάχεις, εμπρός! Ναι, αρχηγέ! Προγραμμάτισε την αντιστροφή μέτρηση στον υπολογιστή. Δώστε maximum ενέργεια στους οθητήρες. Επίπεδα ενέργεια στο maximum, κύριε ναύαρχε. Αλλά τα συστήματα έτοιμα για άμεση ανύψωση σε δεδομένη στιγμή. Το σύστημα οδήγησης λειτουργικό και σε θέση αναμονής. Ανάφλεξη σε 4 δευτερόλεπτα. 3, 2, 1. Ανύψωση! Κοιτάξτε το SDF1, απογειώνεται! Να, αλήθεια, το SDF1 απογειώνεται! Έλατε να δείτε! Κοιτάξτε! Απογειώνεται! Ωραία, απογειώνεται! Ωραία, τι ωραία! Κοιτάξτε το πώς φεύγει! Ακούστηκαν οι προσευχές μου!
βασικό πυροβόλο έτοιμο στη θέση του αρχηγέ. Η τωρινή ένδειξη ενέργειας είναι 9-5-0. Ο Ναύαρχος είχε δίκιο. Υπάρχει ενέργεια μόνο για μια βολή. Γι' αυτό φρόντισε να μην αστοχήσεις. Καθώς ο Κύρον συνεχίζει την προέλασή του, ένας μοναχικός πολεμιστής Βάριτεκ εμφανίζεται έτοιμος να αντιμετωπίσει μόνος του Ζέντρα Έντι. Λίζα! Μήπως δεν άκουσα καλά, Λίζα! Καλά, άκουσες, Ρικ! Είμαι στο SDFN, Ρικ! Ετοιμαζόμαστε για βολή με το βασικό πυροβόλο! Γι' αυτό θα σε συμβούλευα να φύγεις αμέσως από εκεί! Δεν είναι ανάγκη να μου το ξαναπείς! Ο Ρικ είναι! Πάμε να τον καλύψουμε! Έγινε! Γρήγορα, Βάριτεκ! Η διαδικασία πυροδότησης έχει ήδη αρχίσει! Έλα, Ρικ! Πρέπει να φύγουμε από εδώ! Σας ακολουθώ! Το πλοίο του Κύρων λαβώνεται βαριά από την έκρηξη. Τώρα το SDF1, χωρίς καθόλου ενέργεια πια, υποχωρεί στη λίμνη. Εντάξει, αρκετά διασκέδασαν τώρα. Καιρός να διασκεδάσουμε κι εμείς, τώρα να τους δείξω! Τι γίνεται τώρα? Μπορούν να υψώσουν αμυντικό φράγμα τώρα που δεν έχουν ενέργεια. Σωστά, είναι ανήμποροι. Απάνω τους! Τους χτυπήσουμε τώρα, αλλά αυτό σημαίνει θυσία. Είσαι πρόθυμη να μοιραστείς μαζί μου τη θυσία, Ζώνια? Το είναι ο δρόμος προς τη δόξα. Ναι, προς τη δόξα. Η τελική απόφαση πάρθηκε και ο Κύρον μπλοκάρει το σύστημα κατεύθυνσης προς μια μετοπική σύγκρουση με το ανήμπορο πια SDF1. Κύριε, το σκάφος μας έχασε πολλή ενέργεια. Οι Ζέντρα Έντι έρχονται για μετοπικές σύγκρουσεις. Σάμι, πόση δύναμη μας έχει μείνει, πες μου. Δεν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε πια το πυροβόλο. Κιμ! Το ίδιο κι εγώ, δεν έχω κανέναν έλεγχο, κανέναν! Το απόθεμα ενέργειάς μας έχει εξαντληθεί. Ετοιμαστείτε για σύγκρουση! Μα τι πάει να κάνει! Νίκη! Νίκη! Λίζα! Μα πώς! Ω, Λίζα, νόμιζα ότι είχες... Η τελευταία στιγμή ο Ναύαρχος Κλόμπαλ με έσπρωξε μέσα στον ετοξευόμενο θαλαμίσκο. Νόμιζα ότι σε έχασα, Λίζα. Τώρα που έχω καταλάβει τόσο καλά τι σημαίνεις για μένα. Ο Ρικ, Ρικ, Λίζα, δόξα τω Θεώ που είστε και δυο καλά. Πρέπει να σου πω κάτι, Μιν Μέι. Εγώ... Να μου πεις ότι αγαπάς τη Λίζα, αυτό το ήξερα. Συγχωρέσέ με. Θα μπορέσεις? Ναι. Θα σε συγχωρέσω αν φυσικά με συγχωρέσεις και εσύ. Γιατί? Να, προσπάθησα να σε κάνω κάτι που δεν μπορείς να γίνεις ποτέ. Και εγώ υποκρινόμουν πως ήμουν κάτι που δεν είμαι. Α, τι θες να πεις? Μα δεν ξέρεις? Όχι, τι πράγμα? Να, εγώ, τι πράγμα? Δεν είχα και τόσο μεγάλη όρεξη να παντρευτώ. Δηλαδή κατάλαβα ότι η μουσική είναι για μένα, ότι είναι ο στρατός για σένα και το Ρικ. Αλήθεια? Δεν είμαι έτοιμη να παντρευτώ, όχι ακόμα. Η μουσική είναι η ζωή μου. Καταλαβαίνω. Αλήθεια? Ναι, και γι' αυτό θα βάλω τα δυνατά μου να φροντίζω καλά τον Ρικ, ενώ εσύ θα είσαι απασχολημένη με την καριέρα. Σε ευχαριστώ, Λίζα. Λοιπόν, ξέρω ότι όταν γυρίσουμε θα έχεις γίνει ακόμα πιο μεγάλο αστέρι. Καλή επιτυχία στην αποστολή σου, Λίζα, να γυρίσετε την πίσω ασφαλής. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ώρα να αποχαιρετιστούμε, Ρικ. Μην με ξεχάσεις. Θέλω να υποσχεθείς ότι δεν θα με ξεχάσεις. Στο υπόσχομαι. Δεν θα σε ξεχάσω. Ωραία. Πρέπει να πηγαίνω τώρα, όμως. Αντίο, Ρικ. Γεια. Η αποστολή μας τώρα.
Και τα δυο διαστημικά θωρηκτά μας έχουν καταστραφεί. Πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε στα άστρα? Θα φτιάξουμε το SDF3, Λίζα, και οι δυο μας θα φύγουμε. Ναι, θα πάμε στα άστρα και ακόμα πιο πέρα. Στο υπόσχομαι αυτό, Λίζα. Θα πάμε. Ναι, θα πάμε. Στα άστρα. Και ακόμα παραπέρα, Ρίκ. Μια νέα γενιά πολεμιστών καλείται στη μάχη. Αντιμετωπίζουν την απειλή των αρχών των Ρομποτέκ που έκαναν ένα ταξίδι 15 ετών προς τη γη για να πάρουν πίσω το χαμένο τους εργοστάσιο πρωτοκαλλιέργειας. Μη χάσετε την ιστορία του Ντέινα, το νέο συναρπαστικό κεφάλαιο της εποποιίας του Ρομποτέκ. Εδώ τελείωσε μια ακόμα ιστορία από τη σειρά Ρομποτέκ. Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Μάκης Ρευματάς, Βίνα Παπαδοπούλου, Γιώργος Βασιλείου, Μαριάννα Τριανταφυλλίδου, Τάσος Κωστής. Η εγγραφή του ήχου και το μιξάζ έγιναν στο στούντιο Σκλαβής από τον Κώστα Σκιαδά. Προσαρμογή διαλόγων, σκηνοθεσία, Δήμητρα Δημητριάδου.